Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Σήμερα σας έχω και έκπληξη. Καλή έκπληξη, μην αγχώνεστε. Αλλά πριν την έκπληξη πρέπει να μιλήσουμε για τα θέματα επικαιρότητας, ειδικά με το θέμα του κορονοϊού. Άρα θα ήθελα πρώτα απ' όλα η Βίκη να σας στείλει ένα δεδομένο που έχει εμφανιστεί στο The Economist. Άρα νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη και διακριτική σφαλιάρα σε όσους έλεγαν ότι η πανδημία με το COVID-19 ήταν απλώς κάτι που ήταν υπερφουσκωμένο. Δεν ξέρω αν τους το έστειλες τώρα, αν το έχουν λάβει. Να το έστειλα. Okay. Λοιπόν, άρα κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Αυτό δημοσιεύθηκε 1η Μαΐου. Βλέπετε ότι έχετε τους συνολικούς θανάτους ανά εβδομάδα. Βλέπετε με τις χιλιάδες, όπως το βλέπετε πάνω αριστερά. Και τι παρατηρείτε? Παρατηρείτε ότι όταν κοιτάζετε τι έχει γίνει με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, Πάρκινσον, μαλάρια, το βλέπετε αυτή η κάποιος έχει ανοίξει το μικρόφωνο του από λάθος, φαντάζομαι. Κάποιος άλλος το κάνει και δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Και λέω απλώς, μάλλον είναι ο Κωνσταντίνος, θέλει να μας δείξει ότι έχει iPhone, φαντάζομαι. Ωραία. Ξέρουμε ότι έχει iPhone, είμαστε εντάξει. Και συνεχίζω λοιπόν για τους άλλους, για να καταλάβετε ότι αυτά είναι δεδομένα που είναι με όλους τους νεκρούς που έχουμε αυτή την περίοδο. Άρα καταλαβαίνετε γιατί είπαν με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι ο κορονοϊός είναι από τους πιο θανατηφόρους σε σχέση με όλα τα δεδομένα που έχουμε, άμα τα βάλουμε μαζί. Άρα είναι καλό να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, γιατί ξέρω ότι σας λένε διάφορα πράγματα. Δεν πρέπει να το ούτε να το υποβαθμίσουμε, ούτε να είμαστε υπερβολικοί. Θα ήθελα τώρα να πάτε στο COVID-19, εκεί που πάμε συνήθως. Έχει αλλάξει η πρώτη δωδεκάδα των χωρών που είναι οι χειρότερες στον κόσμο όσο αφορά τα κρούσματα. Άρα το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσετε είναι ότι η Ρωσία είναι πλέον δεύτερη. Έχει ενδιαφέρον γιατί θυμάστε ότι είχαμε ένα ολόκληρο πλαίσιο με τον πρόεδρο της Ρωσίας που μας εξηγούσε, όπως το έκανε βέβαια και η Τουρκία, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον κορονοϊό. Αλλά νομίζω ότι το βλέπετε τώρα, γιατί αυτά που λέγαμε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, για να καταλάβετε, σε κρούσματα έχουν ξεπεράσει και την Ισπανία και βέβαια την Ιταλία, που ήταν τα μεγάλα βάρη σε αυτόν τον τομέα, και βέβαια τώρα και την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα πάλι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι σας έστειλαν υλικό. Φαντάζομαι το στείλατε χθες, έτσι γίνεται. Όπου έχουμε μια ανάλυση από ειδικούς και στη Ρωσία και Ρώσους μάλιστα, οι οποίοι εξηγούν πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά κρούσματα και τόσο λίγο νεκρούς. Και είναι μια εξήγηση που είναι πραγματικά, δηλαδή, ακόμα και αν θέλετε να κάνετε ένα σοβιετικό ανέκδοτο, δεν μπορεί να το βρείτε αυτό. Δηλαδή πρέπει να είσαι από εκεί. Τι έχουν κάνει? Όταν κάποιος πεθαίνει, βέβαια δεν λένε ότι πεθαίνει από κορονοϊό, γιατί αυτό δεν είναι ένα όργανο, αλλά λένε από ποιο όργανο πέθαινε. Άρα αν πέθαινε από τους πνεύμονες, από τον εγκέφαλο, από την καρδιά κτλ. Κατά συνέπεια μοιράζεται όλη αυτή η θυματολογία και γι' αυτό έχουμε 32.000 κρούσματα, άρα έχουμε βέβαια μόνο 2.000 πάνω κάτω νεκρούς.
Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα το διορθώσουν και θα βάζουν πιο πολύ τι γίνεται πραγματικά, γιατί ούτως ή άλλως τα κρούσματα δεν μπορούν να το κρύψουν τώρα. Νομίζω ότι βλέπετε ότι τα κρούσματα ανεβαίνουν αυτή την περίοδο με πάνω από 10.000 την ημέρα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δεδομένα όσο αφορά τους νεκρούς είναι εντελώς απίθανα, που είναι πάνω κάτω στην εκατοντάδα. Τέλος πάνω, θα το δείξει και αυτό η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτό το θέμα, είναι ότι όσοι χρησιμοποιούν προπαγάνδα για να κρύψουν την αλήθεια, στο τέλος έρχεται πάλι η πραγματικότητα και δείχνει τα δεδομένα. Θέλω να δείτε ότι στην Ισπανία είχαμε πάλι μια αύξηση θεαματική όσο αφορά τα κρούσματα. Θεωρούσαμε ότι είχε τελειώσει το θέμα και βλέπετε ότι η Ισπανία βέβαια έχει πάνω από 3.000 την ημέρα, δηλαδή μιλάμε για σήμερα, σε μία μέρα όσο αφορά τα κρούσματα. Το άλλο που είναι ξεκάθαρο, εκτός από τη Ρωσία που ξεπέρασε βέβαια την Ισπανία, το είχαμε προβλέψει ήδη και μερικές μέρες, αλλά το λέγαμε ξεκάθαρα εχθές με τις μαθήτριες, είναι το ανάλογο που γίνεται με την Τουρκία, που βέβαια ξεπέρασε τη Γαλλία, άρα είναι στις 139.000. Αυτό που με απασχολούσε ήδη, σας το είχα πει, είναι η Βραζιλία. Η Βραζιλία ανεβαίνει πραγματικά με ρυθμούς που είναι και αυτή θεαματική, λίγο πιο αργά από τη Ρωσία, αλλά έχει μπει τώρα στην δωδεκάδα με έναν ξεκάθαρο τρόπο, άρα σημαίνει ότι η Λατινική Αμερική μπαίνει και σε αυτό το πλαίσιο. Και το καινούριο θέμα, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, είναι η Ινδία. Άρα γιατί η Ινδία, άμα το προσέξετε, ανεβαίνει εκθετικά και δεν φαίνεται η καμπύλη της να είναι προς ένα σημείο σταθεροποίησης. Αντιθέτως, άμα κοιτάξετε όχι μόνο το daily, αλλά και το cumulative, θα δείτε ότι είναι θεαματικά ανηφορική και φαντάζομαι ότι τώρα έχει αρχίσει να έχει τις επιπτώσεις που είχαμε, ας πούμε, στο Ιράν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η Ινδία είναι μια τεράστια χώρα σε πληθυσμό και κατά συνέπεια, αν σκεφτείτε πώς είναι οι δομές, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε τις δυσκολίες. Άρα αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ξαναμπαίνουμε σε ένα πλαίσιο όπου η Ασία ξαναπαίζει έναν ρόλο μέσω της Ινδίας, η Λατινική Αμερική μέσω της Βραζιλίας και ένα πράγμα πιο τοπικό, φαντάζομαι η Ιωάννα είναι εδώ μέσα, βλέπω ότι... Εδώ. Η Ιωάννα, είδες ότι η Γερμανία ανέβηκε και πάλι, α? Το είδες, είδε το πρόβλημα. Ναι, δάσκαλε. Και άρα είχατε μια αύξηση θεαματική σήμερα, 116 νεκρούς. Τις τελευταίες μέρες ήσασταν πιο πολύ προς το 26-22, τα βλέπεις. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μορφή σταθεροποίησης. Και θέλω να σας πω κάτι. Η Γερμανία έκανε σταμάτησε το lockdown πιο πριν από τη Γαλλία. Η Γαλλία σταμάτησε μόνο χθες. Και να ξέρετε ότι όλοι οι αναλυτές κοιτάζουν στη Γαλλία, πάρα πολύ τη Γερμανία, γιατί θεωρούν ότι είναι αξιόπιστη όταν βγάζει αριθμούς. Και αυτό που τους απασχόλησε πάρα πολύ είναι ότι ξαναβλέπουν ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα και, και επίσης οι νεκροί και ουσιαστικά είναι η αρχή, αν θέλετε, όχι η ουρά, αλλά η αρχή της άρσης των μέτρων. Άρα ήδη αναρωτιούνται πώς θα πρέπει να το ανακοινώσουν αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι είμαστε, ξέρω εγώ, σαν 50 μέρες με μέτρα και ήδη τώρα οι αναλύσεις είναι, συζητάμε πότε μπορεί να έχουμε την δεύτερη φάση με νέα μέτρα και ένα νέο lockdown στην Γαλλία λόγω των δεδομένων που βλέπουν από τη Γερμανία. Να ξέρετε ότι πάνω κάτω η Γαλλία είναι χωρισμένη σαν μια διαγώνια
Ξέρετε ότι η Γαλλία ονομάζεται σαν εξάγωνο και αυτή η διαγώνια που έρχεται σε επαφή με τη Γερμανία είναι εκεί που έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Άρα ξέρουν ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Και το άλλο είναι ότι οι Γάλλοι ξέρουν ότι κατά μέσο όρο είναι λιγότερο νομοταγείς από τους Γερμανούς, που σημαίνει πρακτικά τι, ότι όταν οι Γερμανοί οι ίδιοι δεν ακολουθούν και πάρα πολύ τα μέτρα φράγματα που λέμε μετά την άρση, φανταστείτε τι έχει να γίνει στη Γαλλία. Άρα το είδαμε ήδη χθες στην γραμμή 13 στο Παρίσι, η οποία μιλάω τώρα για το μετρό, ήταν τίγκα και προσπαθούν τώρα να βρουν ένα νέο τρόπο να το οργανώσουν όσο αφορά τα ωράρια. Άρα δεν ξέρω ποια είναι τα νέα που έχεις, Ιωάννα, όσο αφορά τα σχολεία, γιατί εδώ βλέπω εγώ μόνο τα εθνικά, δεν βλέπω τα τοπικά. Στο δικό σου το κρατήριο τι έχουν αποφασίσει τώρα, πώς πάει? Λοιπόν, στις 18 του μηνός θα ανοίξουν για την τέταρτη τάξη του γερμανικού τα σχολεία. Ναι. Επειδή αυτά τα παιδιά θα αλλάξουν επίπεδο αργότερα, οπότε πρέπει να κάνουν προετοιμασία και από όσο ξέρω θα πηγαίνουν βδομάδα παραβδομάδα. Δηλαδή τη μια βδομάδα οι μισοί μαθητές, την άλλη βδομάδα η άλλη μισή. Και στην εβδομάδα που... Ναι, αστείο. Στην εβδομάδα που θα κάθονται στο σπίτι, ναι, θα παρακολουθούν διαδικτυακά, κάπως έτσι. Να καταλαβαίνεις πόσο, όχι αστείο, πόσο γελίο είναι. Εντελώς. Γιατί ότι μια εβδομάδα μπορούν να το κάνουν, δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν συνεχόμενο. Ακριβώς. Και, μόνο και το... μετά τις 15... μετά τις 15... την αλλαγή φάσης. Γι' αυτό είναι για την Τετάρτη, τίποτα άλλο. Για να καταλάβουν και οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι, η αλλαγή είναι ότι, ας πούμε, σε εμάς είναι έκτη δημοτικού και μετά πάμε στο γυμνάσιο. Στη Γαλλία γίνεται πιο νωρίς, ένα χρόνο πριν. Εδώ για τη Γερμανία είναι στην Τετάρτη. Άρα θεωρούν ότι αυτοί που θα είναι σε τάξεις που θα έχει μια αλλαγή φάσης, πρέπει να πάνε σε κάποια φάση στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς θα το δει η Καγκελάριος. Ελπίζω να βάλει ένα φρένο σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πραγματικά όχι αστείο, γιατί το αστείο είναι αστείο όταν δεν έχουμε κρίση. Όταν έχουμε κρίση γίνεται γελίο και μερικές φορές όντως σκοτώνει. Άρα, εκτός από την Τετάρτη που μου λες, οι άλλες τάξεις τι κάνουν? Μετά τις διακοπές θα ανοίξουν κανονικά, δηλαδή στις 15, μετά τις 15 Ιουνίου. Μετά τις 15 Ιουλίου. Ιουνίου. Εξάσου, για ποιες διακοπές μιλάς τώρα? Έχουμε στη Γερμανία τα Pfingsten, κάτι σαν πεντηκοστή. Σωστά, οκ. Ξέρεις, τώρα έχουμε να προσαρμοστούμε. Το πρωί μιλούσαμε Αυστραλία. Ωραία. Καθένας έχει τα δικά του. Αυτό σημαίνει ότι θα το μεταφέρουν τουλάχιστον μετά τις 15 Ιουνίου. Ακριβώς. Μετά τις 15 θα ανοίξει για όλους. Και για πιο χρονικό διάστημα? Τι εννοείς, δάσκαλε, μέχρι πότε? Ναι. Μέχρι τέλος της σχολικής χρονιάς, που για μας είναι μέχρι τον Ιούλιο. Τέλος Ιουλίου κλείνουμε. Οκ, τέλος πάντων, θα έχουμε δεδομένα. Είναι πολύ μακριά. Θα έχουμε νέα δεδομένα. Θα δεις ότι θα αλλάξουν πάλι. Γιατί αυτά που βλέπω που ανεβαίνουν και πάλι, γιατί κανένας δεν έχει κάνει τώρα μια ανάλυση. Γιατί οι πρώτες τάξεις που προσπάθησαν να κάνουν, ας πούμε, είχαμε κρούσματα στη Γαλλία. Και να καταλάβετε πόσο αστείο, γιατί εδώ είναι αστείο, ευτυχώς το σταμάτησαν αμέσως, δεν πρόλαβαν να το κάνουν γελίο. Συνεδρίασαν οι καθηγητές σε μια πόλη για το σχολείο και μέσα στη συνεδρίαση είχαμε 4 κρούσματα. Και τελικά αποφάσισαν να μην ανοίξουν ακόμα το σχολείο και τώρα τελικά αυτοί οι 4 καθηγητές που είχαν αυτά τα 4 κρούσματα σε αυτή τη συνάντηση μόνο, αυτοί προκάλεσαν 75 κρούσματα την επόμενη μέρα. Γιατί βέβαια δεν ήξεραν ότι είχαν κορονοϊό. Άρα φανταστείτε ότι αυτοί προετοίμαζαν το άνοιγμα του σχολείου. Και βέβαια ο Δήμαρχος αποφάσισε να το κλείσει ξανά και να περιμένουν όλες τις αναλύσεις μέχρι να ξέρουν τι έχει γίνει. Και είπε ότι αν έχουμε πραγματικό κρούσμα, εννοώ αληθινό, σε οποιοδήποτε παιδί, έχει σταματήσει το σχολείο και το κλείνουμε και πάμε για Σεπτέμβριο. Και δεν το συζητάμε άλλο. Άρα βλέπετε ότι αυτό θα είναι
σε πολύ ωριακό επίπεδο. Okay. Ένα άλλο πράγμα που έχει σχέση με τα παιδιά, επειδή ξέρω ότι μου ζητάτε και οι ασκήσεις που κάνει και η Κέτη και αυτά που έχει κάνει με το γίγαντα, άρα το χαιρόμαστε. Να ξέρετε ότι η Κέτη και βέβαια θα σας στείλει υλικό και αν δω ότι πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, θα δημιουργήσουμε ένα section που θα, είναι θα αφορά αυτά τα θέματα και θα μπορείτε να τα κλέβετε επίσημα από το όπους, χωρίς να έχετε άγχος αν η Κέτη θέλει να το κάνει ή όχι. Θα τα βάλουμε εκεί πέρα για να είναι προσβάσιμα σε όλους που θέλουν να απασχολήσουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι η Στέλλα και τουλάχιστον η Ελένη το είδαν και βλέπουν και την ποιότητα της δουλειάς της Κέτης. Βλέπω επίσης και από τις ζωγραφιές ότι υπάρχει μια αποδοχή και από τους μικρούς. Το λέω ξανά με τη Στέλλα, δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά θα το ακούσει πιο μετά άμα δεν ακούει τώρα. Όταν το παιδί είναι 3,5 χρονών, δεν βάζει όλες τις ασκήσεις που κάνει η Κέτη και για τα προνήπια και για τα νήπια. Είναι άλλο το επίπεδο. Κατά συνέπεια, επιλέγεται... Πώς? Η Στέλλα σας ακούει. Α, ωραία. Κατά συνέπεια, προϋποθέτουν οι ασκήσεις της Κέτης και μια νοημοσύνη του γονέα. Εντάξει, δεν είναι να κάνετε όλα τα πράγματα και δεν κάνετε τα κόλπα του δασκάλου όταν κάνει μαθήματα και ένα κουτί έχει άλλη χρονιά και λέω ότι το κουτί έχει κάνει λάθος για να μπορώ να κάνω 10 χρόνια νωρίτερα την άσκηση. Περιμένετε λίγο αυτή την περίοδο, εντάξει. Σας έχω πει και για τα ποίηματα, νομίζω ότι ακούσατε όλοι και τον μικρό Νικόλα. Δεν έχω ακόμα κάτι από την Εμιλία Ελένη, Παναγιώτη. Εγώ περιμένω και από τους άλλους, θα δούμε. Άρα προσαρμοστείτε σε αυτά τα πράγματα και επειδή έχουμε το θέμα της πλαστελίνης, δεν ξέρω αν η Κέτη το έχει κοντά της ή το έχει η Βίκη, όταν θέλετε να κάνετε ασκήσεις με πλαστελίνη με μικρούς ανθρώπους, είναι καλό να χρησιμοποιείτε αλεύρι, δηλαδή να κάνετε το ζυμάρι για να την κάνετε εσείς την πλαστελίνη. Μην χρησιμοποιείτε πλαστελίνη που έχουμε για τους πιο μεγάλους, γιατί πολύ εύκολα την δοκιμάζουν. Άρα πρέπει να είναι ένα προϊόν που να είναι εντελώς φαγόσιμο, εντάξει. Να μην έχει κανένα πρόβλημα, βρόσιμο εννοώ. Άρα μην βάζετε τα άλλα που μπορεί να είναι λίγο πιο παράξενα. Για πιο μεγάλες ηλικίες και βέβαια έχουν συνηθίσει να παίζουν, άρα δεν υπάρχει θέμα. Κανονικά έχει ένα link που μπορείς να φτιάξεις και εσύ την πλαστελίνη. Μπορεί να το στείλει η Βίκη τώρα σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Άλλο πράγμα που είχα σημειώσει να σας πω έχει σχέση με το Μαρόκο και βέβαια με αυτά που λέγαμε πολύ πρόσφατα, εφόσον τώρα τα ξέρετε. Είχαμε τώρα ένα μήνυμα από το Μαρόκο που μας εξηγεί ότι θα γίνει μια συνεδρίαση διαδικτυακά όπου θα κοιτάξουμε τα θέματα της Δυτικής Σαχάρας μαζί και βέβαια τις εξελίξεις και την αντιμετώπιση COVID-19 από το Μαρόκο. Άρα έχει ενδιαφέρον που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που δεν σας είχα πει, γιατί πρέπει να είστε και λίγο προετοιμασμένοι, το Μαρόκο μας έχει βάλει σε μια πλατφόρμα όπου είμαστε 10 εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα του Μαρόκου σε διάφορες χώρες. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι, ας πούμε, στο Βιετνάμ, άλλοι είναι στο Περού, άλλοι είναι στην Ισπανία, Νορβηγία, εμείς από την πλευρά της Ελλάδος κτλ. Να μην ξεχάσω το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχουμε και τον αγαπημένο μας τον Άντζου. Όλοι αυτοί λοιπόν συνεχίζουν σε αυτό το πλαίσιο να ασχολούνται με το θέμα της Δυτικής Σαχάρας και της Συμβουλής και βέβαια εκτός από την Αφρικανική Ένωση και την ΑΟΣ έχουμε και τα τρέχοντα θέματα, αλλά αυτά θα σας τα πω πιο μετά γιατί είμαστε στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Θα ήθελα απλώς η κυρία Βίκη να μου πει αν έχουμε μαζί μας τον Σάκη ή ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, άρα προλαβαίνω να σας πω και ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να το διαβάσετε λίγο προσεκτικά, έχει σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και λέει προειδοποιεί τις υψηλές θερμοκρασίες και τον συνδυασμό με COVID-19. Άρα για να μην μπερδεύεστε και να μην ακούω σαχλαμάρες.
Αυτό που φοβάται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τον καύσωνα. Άρα έχουν κάνει ήδη μετρήσεις και ξέρουν ότι πάνω από 31 χώρες στην Ευρώπη έχουν ήδη υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτά που θα έπρεπε να έχουν, άρα περιμένουμε ένα ζεστό καλοκαίρι. Κατά συνέπεια, επειδή πολλοί έχουν προβλήματα όταν κάνει πολύ ζέστη και έχουμε παθήσεις, ξέρετε, μπορεί να είναι και νεφρικές, αναπνευστικές, ό,τι θέλετε. Αυτό που έχει σημασία, για να μην το μπερδέψετε, είναι ότι σας λένε να αποφύγετε το ζεστό, βεβαίως, γιατί αυτό που φοβούνται τι είναι, να μην έχουμε πολλά θύματα λόγω του καύσωνα και θούμε να επιβαρύνουμε τις νοσοκομιακές δομές πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα τι κάνουν, λένε ας πούμε ότι προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να κάνετε μια έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς, τώρα φαίνεται ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν πάει ποτέ στην Κύπρο, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που θεραπεύει, προλαμβάνει σε σχέση με τον κορονοϊό. Άρα ένα πρώτο πράγμα να το ξεκαθαρίσω, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό το λένε με έναν τρόπο που επειδή θεωρούν ότι μερικοί είναι εντελώς ηλίθιοι και άμα τους πείτε πάνω από 25 βαθμούς στη ζέστη είναι καλό, θα πάνε να κάνουν ηλιοθεραπεία και θα καούν ή θα έχουν προβλήματα, προτιμούν να πούν ότι δεν έχουμε ακόμα δεδομένα. Αυτό που ξέρουμε πάντως είναι ότι ο κορονοϊός μισεί το νερό. Διότι, και το έλεγα και στη Βίκη του Καναδά για μια σωστή ερώτηση και του Μάριου, ο κορονοϊός έχει έναν κέλυφο ο οποίος διαλύεται σε επαφή με το νερό. Άρα τι γίνεται. Του αρέσει το υγρό περιβάλλον και όχι εντελώς το στεγνό, αλλά δεν του αρέσει να είναι μέσα στο νερό. Άρα το μπάνιο είναι ό,τι πρέπει. Όταν μιλάμε για να καθαρίσουμε τη μάσκα μας, εδώ δεν έχουν κανένα πρόβλημα, λένε ότι πρέπει να είναι χλιαρό τόσο καιρό μέσα κτλ. Είναι ακριβώς αυτό, διότι σκοτώνεται ούτως ή άλλως. Είναι καλό να έχετε δύο μάσκες, μία που χρησιμοποιείτε μια μέρα, την επόμενη χρησιμοποιείτε την άλλη και στην άλλη την αφήνετε μέσα στο νερό κτλ. Αλλιώς, αν θέλετε να κάνετε κάτι πιο γρήγορα με το πλυντήριο, δικό σας πρόβλημα, αλλά μην μου πείτε μετά ότι εξοδεύονται πάρα πολύ νερό. Άρα θέλω να σας πω το εξής. Και βέβαια, όταν είστε σε θερμοκρασία πιο ζεστή, συμφέρει. Απλώς αυτό που δεν θέλουν είναι να μην μπείτε σε μια διαδικασία που να υποφέρει ο οργανισμός σας, διότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και αυτοί που δεν ξέρουν καλά από υψηλές θερμοκρασίες δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής, είναι ότι το νερό είναι πολύ καλό για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και η υψηλή θερμοκρασία το ίδιο. Το θέμα είναι ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχετε και εσείς πρόβλημα γιατί δεν αντέχετε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια τώρα το λέω πιο πολύ σε Ελλαδίτες και Κύπριους που ούτως ή άλλως στις θερμοκρασίες τα πάτε μια χαρά. Αλλά τώρα βλέπω ότι η κυρία Βίκη μου λέει ότι κάποιος μπήκε και αυτός έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, δεν σας λέω ακόμα, αλλά μια ιδιαίτερη σχέση με το θέμα της θερμοκρασίας. Το φαντάζομαι ήδη να γελάει. Γιατί με το νερό. Το λες. Με το νερό. Νάτος, ωραία.